Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, συναντούμε. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Δεν ήθιστε να συμβαίνει. Τα συγχαρητήρια συνήθως λέγονται όταν κάποιος αναλαμβάνει καθήκοντα, αλλά δεν είναι κακό να τα λέμε και όταν κάποιος παραμένει στα καθήκοντά του, γιατί σημαίνει ότι στην κρίση του Πρωθυπουργού τουλάχιστον τα κάνει καλά. Οπότε συγχαρητήρια για την παραμονή σας στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε ότι στην πολιτική καθημερινά κρινόμαστε, βεβαίως πρώτα απ' όλα από τους πολίτες, αλλά βεβαίως και από τον Πρωθυπουργό, αν υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο, θα έλεγα, σχέδιο παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων, που ξέρουμε ότι η ελληνική κοινωνία σε όλες τις εκφάσεις της έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πάμε λίγο να δούμε, πριν δούμε τη μεγάλη εικόνα, πριν σχολιάσουμε δηλαδή την πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική επικαιρότητα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο Υπουργείο σας. Και να δούμε τι συμβαίνει στο Υπουργείο σας, γιατί να πούμε ότι ξεκινά και συνεπιμέλεια. Δηλαδή, μπορεί να την συζητήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα ξεκινά. Είναι αλήθεια. Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους μπαίνει σε εφαρμογή και ο νόμος που ψηφίσαμε σχετικά με τις σχέσεις γονέων και παιδιού, με τις αλλαγές δηλαδή, σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Εν πάση περιπτώσει, μια χρονιά η οποία ξεκινάει με πολύ, θα έλεγα, ευίωνα μηνύματα. Είναι μια χρονιά που τουλάχιστον στην Αθήνα θα έχουμε πιλωτικά το ηλεκτρονικό πινάκιο. Είναι μια δικαστική χρονιά που η ψηφιοποίηση έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, που μπορούμε πλέον να έχουμε όλες τις λειτουργίες των δικαστηρίων στην πραγματική του διάσταση. Βεβαίως με όλα τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, προκειμένου να μην υπάρχει διάδοση υποχρεωτικού μέσα στον χώρο των δικαστηρίων. Είναι μια χρονιά, θα έλεγα τουλάχιστον ως χρονιά, όπως συνήθως λέμε, που θα μας δώσει την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τις τροποποιήσεις, τις αλλαγές όλων των κωδίκων. Την άλλη εβδομάδα, πιθανότατα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τις αλλαγές στον κώδικα πολιτικής οικονομίας. Σε 15 περίπου μέρες, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Μέσα στο Νοέμβριο, τις νέες διατάξεις που αφορούν στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Και μέχρι το τέλος του χρόνου, το νέο κώδικα του Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών. Υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ολοκληρωμένο, θα έλεγα, πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στον χώρο της δικαιοσύνης, αν θέλουμε τον εξυγχρονισμό του και τον εξυγχρονισμό της και αν βεβαίως θέλουμε οι Έλληνες πολίτες να σταθούν απέναντι στη δικαιοσύνη με το αίσθημα ότι υπάρχει αξιοπιστία, ότι υπάρχει, θα έλεγα, υπηρετείται το περικοινού δικαίου αίσθημα και ότι μπορεί κανείς να αισθάνεται ασφαλής. Κοιτάξτε, τώρα να πούμε και αλήθειες, γιατί εσείς είναι γνωστό ότι δεν έχετε αποστάσεις από το ρεαλισμό, από την πραγματικότητα. Όλοι λέμε πόσο σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όλοι θα θέλαμε όμως να έχουμε άποψη, χωρίς να έχουμε τη νομική γνώση βεβαίως για να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι τόσο τυφλή, όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως η δικαιοσύνη. Έχει χάσει πόντους εμπιστοσύνης η δικαιοσύνη, διαχρονικά. Δεν ξέρω αν φταίει το πολιτικό προσωπικό στο πέρασμα των ετών, αλλά θεωρείτε ότι οι κινήσεις που γίνονται και όσα μας αναγγείλατε θα θωρακίσουν την δικαιοσύνη ώστε να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας? Αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Πολύζο, είναι ότι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης και βεβαίως με τις οδηγίες ή αν θέλετε με την προτροπή του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η δικαιοσύνη να λειτουργήσει μέσα από το συνταγματικό της ρόλο και βεβαίως να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι τόσο, θα έλεγα, ούτε είναι τόσο εύκολο, ούτε μπορεί κανείς να έχει μια προσδοκία ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Σαφέστατα. Ένα σύστημα δικαιοσύνης στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες είναι, παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι, είναι οι διαδικασίες και είναι και οι υποδομές. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να εξυγχρονιστούν, πρέπει να μεταρρυθμιστούν, αν θέλουμε να έρθουμε εκεί που ακριβώς όλοι ευχόμαστε και όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να βρίσκεται η λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης. Βεβαίως το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη παθογένεια είναι η καθυστέρηση στον χρόνο της απονομής. Εκεί λοιπόν γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα και με τον εξυγχρονισμό των κωδίκων της συνολικής νομοθεσίας και με την ψηφιοποίηση, ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως και με τα νέα δικαστικά μέγαρα, την κατασκευή των οποίων δρομολογούμε σχεδόν 20 χρόνια μετά την τελευταία φορά που προγραμματίστηκε η κατασκευή δικαστικών μεγάρων στην Ελλάδα.
Δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλα αυτά μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν μια πραγματικότητα που ενδεχομένως βγάζει κάποια προβλήματα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δρομολογήσει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου η ελληνική δικαιοσύνη να μεταρρυθμιστεί, να ακολουθήσουμε τον βηματισμό των περισσότερων ευρωπαϊκών δικαιωτικών συστημάτων, αλλά βεβαίως και να εναρμονιστούμε με μια λογική η οποία στην πραγματικότητα υποστηρίζει το κράτος δικαίου και κάνει τον πολίτη να αισθάνεται ασφάλεια απέναντι στο δικαστικό. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, με προλάβατε, αλλά θα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο για εσάς. Εμείς σας καλούμε, σηκώστε το, εμείς σας καλούμε κύριε Υπουργέ, για να έχουμε καλύτερο ήχο. Δηλαδή, ωραία, αν βάλετε και τα ακουστικά σας, θα σας ακούμε λίγο καλύτερα. Αυτό που θα σας ρωτούσα και εγώ είναι πώς εξελίσσεται η αναβάθμιση των δικαστικών μεγάρων στις υπόλοιπες πρωτεύουσες της Θεσσαλίας, αλλά τι γίνεται και με την κατασκευή δικαστικού μεγάρου για τον Βόλο, ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση. Επειδή λοιπόν είπαμε πως προχωρά και αυτό, εξελίσσεται ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα που κάνετε, με τα νομοθετήματα που θα φέρετε, να δούμε τι γίνεται. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από τη γενέθλια πόλη σας, από την Καρδίτσα, να δούμε τι γίνεται με το δικαστικό μέγαρο της Καρδίτσας. Η ευχάριστη είδηση, η οποία νομίζω ότι την Παρασκευή θα ανακοινώσουμε μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με τον κύριο Αγοραστό, ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των δύο δικαστικών μεγάρων της Λάρισας και της Καρδίτσας στο πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε εδώ και περίπου 2 χρόνια και βεβαίως θέλω και από αυτή μας την επικοινωνία, αλλά θα το κάνω και σε διαζώσεις ουσιαστικά και με τη διαζώσεις ευκαιρία που θα έχουμε την Παρασκευή να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Αγοραστό, γιατί καταφέραμε αφενός με πολύ μεγάλη ταχύτητα να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, αλλά και ο ίδιος από τη δική του πλευρά να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε η συγκεκριμένη, θα έλεγα, επιλογή, η αναβάθμιση των δύο δικαστικών μεγάρων να ενταχθεί στην τροποποίηση του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα να δρομολογούμε άμεσα την ανακατασκευή, την ανενεργειακή αναβάθμιση των δύο συγκεκριμένων δικαστικών μεγάρων. Από εκεί πέρα, ξέρετε ότι ήδη έχει εγκριθεί και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για το ΣΔΙΤ της Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά σε νέα δικαστικά μέγαρα στην Έδεσα, στο Κυλγής και στις Σέρες και τη σοβαρή εκβάθρον αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία υπάρχουν δυστυχώς, και το λέω μέχρι σήμερα ακόμη, κάποια ζητηματάκια που αφορούν στο νέο δικαστικό μέγαρο Βόλου και στο νέο δικαστικό μέγαρο της Λαμίας. Γι' αυτό και ακριβώς δεν είχαμε την ίδια ταχεία εξέλιξη που είχαμε με την Κεντρική Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πολύζο, προσπαθούμε, και το λέω για άλλη μια φορά, να αναβαθμίσουμε συνολικά την λειτουργία της δικαιοσύνης. Και αυτό γίνεται και με τον εξυγχρονισμό των κωδίκων, το λέω για δεύτερη φορά στη μεταξύ μας συζήτηση, και με την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, η οποία βρίσκεται στην τελική της φάση, αλλά βεβαίως και με την κατασκευή νέων δικαστικών μεγάρων. Σκεφτείτε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να βγάλουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για το νέο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά. Εδώ και πολλά χρόνια είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει εξελιχθεί και έχουμε καταφέρει να εντάξουμε το πρωτοδικείο της Αθήνας, τη λεγόμενη Ευελπίδων, στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να κατασκευαστεί νέο πρωτοδικείο για την Αθήνα ακριβώς πάνω από το χώρο του εφετείου. Είναι μια πολύ μεγάλη συστηματική προσπάθεια, ένα σοβαρό σχεδιασμός ο οποίος υλοποιείται βήμα-βήμα. Ο Βόλος τι ορίζοντα έχει, κύριε Υπουργέ? Θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Είμαστε ακόμη στο κομμάτι του να ξεκαθαρίσουμε αν κάποια από τα προτινόμενα οικόπεδα, κάποιες από τις προτινόμενες εκτάσεις είναι εντάξει από την πλευρά του ελέγχου των τίτλων της διαθεσιμότητας προκειμένου να προχωρήσουμε την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα βεβαίως που αφορά πρωτίστως στην τοπική κοινωνία, αλλά και τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν στη συνέχεια. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν ζητήματα, προσπαθούμε να τα λύσουμε σε συνεργασία και με τους πολιτικούς παράγοντες του νομού και με το Δήμο. Δεν είναι εύκολα θέματα. Αυτό που πολλές φορές φαντάζει στον κόσμο σαν τόσο απλό και τόσο αυτονόητο, πολλές φορές υποκρύπτει πάρα πολλές δυσκολίες πίσω του και προσπαθούμε, επαναλαμβάνω, πολύ συστηματικά, με μεγάλη, θα έλεγα, ένταση προσπάθειας, να βρούμε τη λύση και να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε να δούμε την εικόνα όπως αυτή διαμορφώνεται μετά και από την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, με τα πυρά να έρχονται ομαδικά από τις αντιπολιτεύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τα 3 δις της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά 405 εκατομμύρια
για τα μέτρα που ανακοίνωσε ίσχυαν. Το ίδιο πάνω κάτω λένε και οι μικρότερες αντιπολιτεύσεις και η κυρία Γεννηματά. Μιλάει για εξαπάτηση των νέων, ο κύριος Κουτσούμπας και οι άλλες αντιπολιτεύσεις. Δίνετε λεφτά στους πολίτες με έναν ή άλλο τρόπο, έμεσο ή άμεσο, δηλαδή με το να πέσουν οι φορολογικές κλίμακες, για παράδειγμα, ή αμέσως θα δούμε ανακούφιση στα πορτοφόλια μας? Αυτό φαντάζομαι ότι μπορούν να το κατανοήσουν και να το απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Και όσο και αν υπάρχει μια δυσκολία στα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιληφθούν ότι η εποχή της ακατάσχετης παροχολογίας έχει περάσει και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται απέναντι στην ελληνική κοινωνία για να πει πράγματα που πιστεύει και μπορούν να γίνουν, προφανώς αυτό από μόνο το αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι που οι πολίτες το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά, αλλά η δυσκολία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αντιπαρατεθούν μπορεί να τους δημιουργεί την οποιαδήποτε διάθεση ρητορική σε μια κατεύθυνση που μάλλον δεν υπάρχει. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, κύριε Πολύζο. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Βήμα της Θεσσαλονίκης και κατά τη συνήθη πρακτική εξήκυλε θετικά μέτρα τα οποία το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας φαντάζομαι ότι και τα προσλαμβάνει και τα υιοθετεί και τα επικροτεί. Το να μειωθεί η φορολογία, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να το αντικρούσει με οποιοδήποτε τρόπο. Το να μπαίνουμε και να υιοθετούμε μια λογική σοβαρή που βήμα-βήμα από την πρώτη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας μέχρι σήμερα βλέπουμε να υλοποιείται, πιθανότατα και να συνιστά κάτι πρωτόγνωρο ή κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν. Ξέρετε, το ότι αυτή τη στιγμή μπορούν παραδείγματος χάρη οι πολίτες να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους την ακίνητη περιουσία χωρίς να χρειαστεί να ξαναπληρώσουν, δεν είναι ένα μέτρο το οποίο αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να τύχει της προσοχής ή της επικρότησης. Ούτε και από την άλλη πλευρά το ότι μειώνεται ο φόρος των επιχειρήσεων δεν είναι κάτι θερητικό για την επιχειρηματικότητα και για την οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Σε ό,τι αφορά τους νέους, είδατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικέντρωσε το ενδιαφέρον του ειδικά στη νέα γενιά, πώς θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, πώς θα τους στηρίξουμε στην αγορά εργασίας και πώς θα κάνουμε τη ζωή τους ευκολότερη. Αν πρέπει μια πολιτική να επενδύσει σε κάτι, κύριε Πολύζο, είναι η επένδυση στην επόμενη μέρα, στην επόμενη γενιά, στα παιδιά που έρχονται να καταλάβουν τις δικές μας θέσεις και να παίξουν, αν θέλετε, έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στο κοινωνικό γίγνεσθε, αλλά και σε αυτό που εξελίσσεται γενικότερα στην πατρίδα μας. Και νομίζω ότι ήταν ένα σαφές μήνυμα. Είναι κρίμα που η τουλάχιστον θα έλεγα ρητορική των άλλων κομμάτων δεν κατάφερε να εναρμονιστεί, να επικροτήσει και βεβαίως να υιοθετήσει όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η άλλη μια φορά η γνωστή αντιπολιτευτική, θα έλεγα πρακτική, δυστυχώς δεν αφήνει χώρο σε βήματα ή εν πάση περιπτώσει σε εξαγγελίες οι οποίες έχουν απλά και μόνο θετικό πρόσωπο. Είναι μίζερη η αντιπολίτευση, μας λέτε ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι κάτι το οποίο το κρίνουν οι πολίτες. Και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί εύκολα και να το εξετάσει και να δει πού βρίσκεται η ρητορική του κάθε αντιπολιτευτικού κόμματος και πού ενδεχομένως μπορεί να φτάσει για αυτό το λόγο. Κοιτάξτε, δεν ερχόμαστε από μια καλή περίοδο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Ερχόμαστε από μια περίοδο που δυστυχώς η καταστροφολογία ή αν θέλετε ο τρόπος με τον οποίο τα περισσότερα κόμματα στέκονται απέναντι σε οτιδήποτε θετικό, δυστυχώς δεν μας δημιουργεί την ελπίδα ότι μπορεί το πολιτικό μας σύστημα να αλλάξει και να βρεθεί σε μια άλλη ενδεχομένως πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε θετικά βήματα, δεν έχουμε μια ρητορική που θα έδινε τα πάντα στους πάντες. Μην ξεχάσουμε τι έκανε ο κύριος Τσίπρας τουλάχιστον δύο φορές από το Βήμα της Θεσσαλονίκης, όταν υπόσχονταν τα πάντα στους πάντες με προγράμματα 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, όταν δεν υπήρχε πραγματικά ούτε ένα ευρώ στα κρατικά ταμεία, και πώς κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει την ψήφο των πολιτών. Με ρεαλισμό, με σοβαρότητα, με μετριοπάθεια, ο Πρωθυπουργός, όλοι οι υπουργοί βρίσκονται απέναντι στους πολίτες και λένε αυτά που ακριβώς πρέπει να πούνε και αυτά ακριβώς που μπορούν να γίνουν. Αν θέλουμε να μπούμε σε μια τέτοιου είδους λογική αντιπαράθεσης, καταλαβαίνετε ότι ο ζημιωμένος δεν θα είναι ούτε η κυβέρνηση, ούτε η παράταξη Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Διάβασα βέβαια και το σχόλιο, τώρα θα μου πείτε παρονιχίδα στα όσα συζητούμε, ενός πρώην ιδεολογικού σας συντρόφου του Σάββα Τσιτουρίδη, που κατήγγειλε και την κυβέρνηση αλλά και τη διοίκηση της ΔΕΘ ότι παραβίασαν το πρωτόκολλο.
με αυτή τη διάταξη, δεν ξέρω εσείς που τη ζήσατε από κοντά, δηλαδή να μπουν οι δύο πρώτες σειρές με τους νέους και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εσείς, οι υπουργοί, οι άλλοι θεσμικοί, να είναι στις επόμενες σειρές, ότι αυτό ήταν μια κατάφορη παραβίαση πρωτοκόλλου, έτσι, και ότι δεν πρέπει η ΔΕΘ να κάνει τέτοια τοπήματα. Αν κάποιος βρήκε να κάνει κριτική για το γεγονός ότι στις πρώτες σειρές του βήματος της διατούσεκ Θεσσαλονίκης ήταν νέα παιδιά, μιας και ήταν επικεντρωμένη όλη η προσπάθεια και βεβαίως όλη η στόχευση των εξαγγελιών στα νέα παιδιά από τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι μάλλον αδικεί τον εαυτό του μόνο που το κάνει. Μάλιστα. Τώρα, λέγαμε και πριν με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Πανάτσα ότι δεν πάει να λέει ο Μητσοτάκης και με τον απόλυτο τρόπο που το ξαναέκανε στη Θεσσαλονίκη ότι δεν βλέπω εκλογές, δεν είναι στην ατζέντα μου, δεν είναι στο ημερολόγιο μου. Γιατί στην περιραίουσα ατμόσφαιρα υπάρχει ως μη εκλογών, κύριε Τσιάρα? Δεν διαβάζουμε σωστά τα σημάδια? Έχουμε συνηθίσει να γίνονται συνήθως έτσι τα πράγματα, δηλαδή καμιά κυβέρνηση να μην εξαντλεί τετραετία, ή όταν βλέπουμε παροχές η εξίσωση να οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα? Αν με ρωτάτε να σας πω την άποψή μου, κύριε Πολύζο, θα σας πω ότι κακώς εκλαμβάνεται ότι υπάρχει ως μη εκλογών αυτή την περίοδο. Και δεν μπορεί να υπάρχει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Το αν το γεγονός ότι μετά από 2 χρόνια ήρθε ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει στοχευμένες πολιτικές, ειδικά για τους νέους, θετικές πολιτικές, το μπορεί κανείς να το προσλάβει ως μήνυμα εκλογών, νομίζω ότι μάλλον δεν είναι σωστό. Βεβαίως, το αν εξαντληθεί όχι η τετραετία, πάντα είναι, ξέρετε, στο χέρι και στη διακριτική δυνατότητα του κάθε Πρωθυπουργού. Όταν όμως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει από τη δική του πλευρά ότι είναι διατεθειμένος και προτίθεται να εξαντλήσει την τετραετία, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε ως ένα σοβαρό μήνυμα. Άλλωστε, νομίζω ότι και η ίδια η πολιτική πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται, με την απουσία σοβαρών προτάσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με πετυχημένες πολιτικές και πολιτικές διαχείρισης, ειδικά στο κομμάτι της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και της οικονομίας στο κομμάτι των μεγάλων φυσικών καταστροφών, και με δεδομένο ότι έχουμε μετρήσεις που επιβεβαιώνουν την πολιτική κυριαρχία και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι το ενδεχόμενο των εκλογών αυτή τη στιγμή, ακόμη και ως συζήτηση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πολλής χρόνος κυβερνητικής θητείας, κυβερνητικού έργου, και νομίζω ότι σωστά απάντησε ο Πρωθυπουργός στις όποιες εντός εισαγωγικών, θα έλεγα, μικρές ή δειλές ενστάσεις που μπορεί να διατυπώνονται από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με το πότε και αν πρέπει να γίνουν εκλογές. Άλλωστε, επίσημα εκλογές, από όσο τουλάχιστον ξέρω, δεν ζητάνε τα κόμματα της αξιωματικής και ελάσσονας αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει χρόνος πιθανόν να μάθατε έργου. Ότι χθες έκανε μια παρέμβαση στο ραδιόφωνο της TRT ο Πρωθυπουργός και τον ρώτησαν οι καλοί συνάδελφοι που κάνουν μια εκπομπή με αρκετό χιούμορ για την περίφημη ατάκα με τη Γαλοπούλα που δεν βιάζεται να έρθουν τα Χριστούγεννα, που ήταν μια ατάκα που αναφερόταν στην αξιωματική αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, αρχίζει να το ψελίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, ας μας το πει για να ξέρουμε ότι ζητάει εκλογές τουλάχιστον. Αλλά από εκεί πέρα όμως, αν πρέπει να κάνω ένα σχόλιο, θα σας πω το πόσο θετική ήταν η παρέμβαση του Πρωθυπουργού σε αυτή τη χιουμοριστική δική σας εκπομπή, η οποία νομίζω ότι έπαιξε από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά. Και φαντάζομαι ότι ήταν και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ, στο επανειδήν.